Χαίρετε. Ένα ταξιδιωτικό vlog υπαρξιακού περιεχομένου. Έχω λάβει κάποια υπαρξιακά ερωτήματα από μια φίλη που παρόλο που φαίνονται πως είναι απλά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντηθώ. Νομίζω θα κάνω αυτό το διηγητικό για να της πω πόσο δύσκολο είναι. Ρωτάει μια φίλη, πώς βρίσκει κανείς αυτό που του ταιριάζει σε όλα τα επίπεδα? Επαγγελματικά, ανθρώπινες σχέσεις, συναισθηματικά. Ποιες ερωτήσεις μας σωθούν να ξεκλειδώσουμε τα πραγματικά μας θέλω? Πάρα πολύ ωραία ερωτήματα, εξαιρετικά ερωτήματα, το οποίο όπως είπα και προ μερικών δευτερολέπτων είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντηθούν. Γιατί είναι σαν να... Βασικά έχεις κάνει μέσα σε τρεις γραμμές, έχεις ρωτήσει όλο το πνευματικό δρόμο ενός ανθρώπου. Όλο όμως, όλο το πνευματικό δρόμο. Καταρχάς, οι άνθρωποι γεννιόμαστε σε αφύσικο περιβάλλον. Είναι αφύσικοι οι χώροι στους οποίους γεννιόμαστε. Γεννιόμαστε μέσα σε οικογένειες, γεννιόμαστε μέσα σε κοινωνίες, οργανωμένες κοινωνίες, οι οποίες έχουν το λεγόμενο κοινωνικό προγραμματισμό. Με ρωτούσε ένας φίλος σε ένα mail τι σημαίνει κοινωνικός προγραμματισμός. Αυτό το πράγμα που θα πω τώρα σημαίνει κοινωνικός προγραμματισμός. Σημαίνει η κοινωνία να προγραμματίζει πριν από εσάς, χωρίς εσάς, για εσάς. Να προγραμματίζει τι πρέπει να σας αρέσει, τι να μην σας αρέσει, τι δρόμο να ακολουθήσετε στη ζωή σας, τι επάγγελμα να ακολουθήσετε, τι τρόπο ζωής να ακολουθήσετε, τι lifestyle να ακολουθήσετε, αν θα παντρευτείτε ή όχι, αν θα κάνετε παιδιά, με ποιους ανθρώπους είναι καλή ιδέα να έχετε φιλίες, σχέσεις, επαφές. Ο κοινωνικός προγραμματισμός αναφέρεται σε όλα τα πρέπει και τα μη, σε όλους τους κανόνες που έχει βάλει σε μια σειρά μια οργανωμένη κοινωνία προκειμένου να καθορίζει την πορεία των νέων μελών της. Και ο κοινωνικός προγραμματισμός είναι απαραίτητος για την ευταξία μιας κοινωνίας, για να μην υπάρχουν ανακατοχές, αναταραχές και να μπορούν οι άνθρωποι να ελέγχονται από το σύστημα καλύτερα. Λέγοντας αυτά, ακούγεται ότι είμαι εναντίον του κοινωνικού προγραμματισμού. Η αλήθεια είναι ότι μια κοινωνία δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς κοινωνικό προγραμματισμό και είναι και μέσα στο ρόλο μας ως γονείς να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας σχετικά με τον κοινωνικό προγραμματισμό. Η γνώμη μου όμως είναι ότι είναι πολύ καλή ιδέα να διδάξουμε στα παιδιά μας μια κριτική σκέψη για τον κοινωνικό προγραμματισμό. Ότι ναι, υπάρχουν αυτά τα πράγματα τα οποία η κοινωνία θεωρεί σημαντικά, όπως το να τελειώσεις το σχολείο, να πας να σπουδάσεις, να κάνεις ένα επάγγελμα το οποίο θα σου δίνει οικονομική ανεξαρτησία, να φτιάξεις μια οικογένεια, να κάνεις παρέα με ανθρώπους κλπ. Κλπ. Όμως εσύ αγάπη μου, θέλω για σένα, επιθυμώ για σένα αγάπη μου, να λέμε στο παιδί μας, να κάνεις το καλύτερο για σένα, έστω και αν αυτό παρεκκλίνει κατά τη, για λίγο ή και για περισσότερο από τον κοινωνικό προγραμματισμό, επειδή ο κοινωνικός προγραμματισμός είναι φτιαγμένος πάνω σε ένα μέσο άνθρωπο. Ο κοινωνικός προγραμματισμός δεν περιλαμβάνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα ταλέντα, τις επιδιώξεις του κάθε ανθρώπου. Ο κοινωνικός προγραμματισμός είναι πολύ συμβατικός και είναι γενικοί κανόνες, τους οποίους δεν είναι κακή ιδέα να τους έχουμε στο μυαλό μας, αλλά είναι πολύ βλαβερό να τους εσωτερικεύουμε και να ζούμε τη ζωή μας σύμφωνα με αυτούς, χωρίς καμία κριτική σκέψη και χωρίς καμία πνευματικότητα. Η λέξη πνευματικότητα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο που τη συζητάω τώρα, αναφέρεται στις υπαρξιακές ερωτήσεις που είναι καλή ιδέα να κάνουμε στον εαυτό μας και κάνεις πολύ ωραία ερώτηση όταν είπες τι πράγματα πρέπει να ρωτάμε τον εαυτό μας, όπως ποιος είναι ο σκοπός μου στη ζωή, η κύρια υπαρξιακή ερώτηση, γιατί ζω, για ποιο λόγο έχω γεννηθεί σε αυτή τη ζωή, ποιος είναι ο σκοπός μου, ποια είναι τα όνειρά μου, ποια είναι τα πράγματα, για ποιο λόγο ζω, για ποιο λόγο γεννήθηκα και για ποιο λόγο ζω. Και τι νόημα θα έχει η ζωή μου, τι νόημα δίνω στη ζωή μου μέχρι να πεθάνω. Τι νόημα δίνω στη ζωή μου. Δίνω ένα νόημα
ματεριαλιστικό υλικό, νόημα δηλαδή, ο σκοπός της ζωής είναι να βγάλουμε πολλά χρήματα, να δουλέψουμε πολύ, να γίνουμε πλούσιοι, να γίνουμε γνωστοί, να γίνουμε διάσημοι, να ανεβούμε κοινωνικά, να αποκτήσουμε εξουσία, να είμαστε επιτυχημένοι με βάση την κοινωνία, ή νόημα για μας τη ζωή έχει να είμαστε καλοί άνθρωποι, να εξελισσόμαστε ως πνεύματα, να εξασκούμε την αγάπη και την πνευματικότητα και με άλλους ανθρώπους και να κάνουμε το καλό στη ζωή μας. Έχουμε ανθρωπιστικές αξίες, αρχές και ιδανικά ή ληστικές αρχές, αξίες και ιδανικά. Τα ερωτήματα αυτά που λες, φίλοι, που πρέπει να κάνει ο καθένας τον εαυτό του, είναι τα ακόλουθα. Ποιος είναι ο σκοπός μου στη ζωή, αν πεθάνω σήμερα ή αν πεθάνω αύριο, ή από ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα, από μια ξαφνική ασθένεια, από κάτι. Τι θα έχω αφήσει πίσω μου? Αυτό που θα αφήσω πίσω μου με ικανοποιεί? Ποια παρακαταθήκη θα έχω αφήσει στους άλλους ανθρώπους, είτε τα παιδιά μου αν έχω παιδιά, είτε τους συνανθρώπους μου αν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχω παιδιά, δεν έχω οικογένεια? Τι θα έχω αφήσει πίσω μου? Ποια θα είναι η δική μου παρακαταθήκη? Είμαι ικανοποιημένος από τα πράγματα που κάνω μέχρι τώρα στη ζωή μου? Θεωρώ πως περνώ το χρόνο μου ωφέλιμα, επικοδομητικά, ότι έχει νόημα αυτό που κάνω? Αυτά είναι τα ερωτήματα. Τώρα, για την επιλογή επαγγέλματος, έχουμε ένα ολόκληρο playlist στο κανάλι που έχει τίτλο «Θέματα σπουδών», που εκεί μιλάνε και διάφοροι σύμβουλοι σπουδών, αλλά έχουμε και με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου, που είναι εξελικτική, σχολική εξελικτική ψυχολόγος. Η διδακτορική της διατριβή είναι πάνω σε αυτό το θέμα, που μιλάει ξεκάθαρα με βάση ποια κριτήρια επιλέγουμε το επάγγελμα που μας ταιριάζει. Δεν μπορώ εγώ να το καθορίσω αυτό το πράγμα μέσα σε ένα βίντεο μικρό όπως αυτό, να σας πω πώς διαλέγουμε το επάγγελμα που ταιριάζει. Όμως έχει πάρα πολύ σημασία να τονίσουμε ότι είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να κάνουμε ένα επάγγελμα που μας αρέσει, ένα επάγγελμα που μας ευχαριστεί, και όχι ένα επάγγελμα το οποίο δεν μας αρέσει, δεν μας ευχαριστεί, μας είναι βαρετό, αλλά το κάνουμε γιατί μας είπαν οι γονείς μας να το ακολουθήσουμε αυτήν την ακαδημαϊκή πορεία ή την επαγγελματική πορεία, να σπουδάσουμε αυτό το πράγμα και να το εξασκήσουμε, γιατί το κάνει ο γείτονας ή γιατί αυτό θεωρείται ότι είναι in και είναι ωραίο να κάνει κάποιος αυτό το επάγγελμα το συγκεκριμένο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Η επιλογή του επαγγέλματος να γίνει με βάση το τι θέλουμε, το τι επιθυμούμε, το τι πραγματικά μας αρέσει, και όχι το τι θεωρούμε συμφέρον κοινωνικά και οικονομικά για να κάνουμε. Πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή. Για να μπορέσει κάποιος άνθρωπος να επιλέξει το επάγγελμά του με βάση τις υπαρξιακές του αναζητήσεις και με βάση την νοηματοδότηση της ζωής του, πρέπει να βρίσκεται και σε ένα περιβάλλον το οποίο να είναι δεκτικό στο να αποδεχθεί τη διαφορετικότητα του κάθε παιδιού και να είναι δεχτικό το οικογενειακό και το σχολικό και το εκπαιδευτικό περιβάλλον να βοηθήσει τα παιδιά να κάνουν μια επιλογή η οποία να είναι για αυτά, να μην είναι για την κοινωνία. Και μπορεί να βρίσκουμε τον εαυτό μας σε μια ηλικία που να μην είμαστε έφηβοι, να μην είμαστε νεαροί ενήλικες, και όμως να βρισκόμαστε σε μια δουλειά που δεν μας αρέσει, σε έναν επαγγελματικό χώρο που δεν μας εκφράζει, δυστυχείς, στενοχωρημένοι. Μπορεί να δεχόμαστε και mobbing ή να δίνουμε και mobbing μερικοί, και γενικότερα να μην είμαστε εκεί που θα θέλαμε να είμαστε. Και τα ερωτήματα που θέτεις στον εαυτό σου, ούσα ή όντας, επειδή είσαι και γυναίκα, γι' αυτό λέω ούσα, όντας ένας επαγγελματίας, μου αρέσει το επάγγελμα που κάνω, αντλώ ευχαρίστηση από τη δουλειά μου, πάω με χαρά το πρωί στη δουλειά μου, όταν ξυπνάω το πρωί νιώθω καλά, ή λέω ουφ, πάλι θα πάω στη δουλειά και δεν θέλω και βαριέμαι και πώς θα το βγάλω το 8ωρο ή το 10ωρο, πόσες ώρες δουλεύει ο καθένας? Αυτά τα ερωτήματα πρέπει να τα κάνεις στον εαυτό σου. Και αν η απάντηση είναι δεν μ' αρέσει η δουλειά μου και δεν τρελαίνομαι στην ιδέα ότι θα πάω στη δουλειά, τότε ξανασκέψου το. Ξανασκέψου το πώς μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου πιο ενδιαφέρουσα, πώς μπορείς να αλλάξεις κλάδο εργασίας. Στη δουλειά περνάμε πολύ μεγάλο μέρος από το χρόνο μας. Τον περισσότερο χρόνο που είμαστε ξύπνοι, τον περνάμε στη δουλειά. Περνάμε περισσότερο χρόνο στη δουλειά από ότι με τους συντρόφους μας, με τα παιδιά μας, με τους φίλους μας. Άρα είναι εξαιρετική σημασία για όλους τους ανθρώπους να τους ικανοποιεί η δουλειά τους και να τους ευχαριστεί η δουλειά τους. Δεν είναι κάτι αμεληταίο η δουλειά και να πεις, δεν πειράζει αν δεν σ' αρέσει και πολύ η δουλειά. Εντάξει, περνάς καλά τις άλλες ώρες. Μα τις άλλες ώρες τι κάνεις? Κάποιες ώρες κοιμάσαι, κάποιες ώρες κάνεις τα απαραίτητα που έχεις να κάνεις, ξέρω εγώ, τις δουλειές σου κλπ. Ελάχιστες ώρες έχεις για τον εαυτό σου. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να σ' αρέσει η δουλειά σου. Και για αλλαγές στη δουλειά
θέλει θάρρος. Θέλει πολύ θάρρος και τόλμη. Εγώ θα σας πω έτσι επιγραμματικά ότι το 2004 παραιτήθηκα από διορισμό στο δημόσιο, ότι το 2018 έκλεισα το γραφείο μου, το που έβλεπα κόσμο και ασχολήθηκα επαγγελματικά με την τηλεόραση, και 1,5 χρόνο μετά άφησα και την τηλεόραση και ασχολήθηκα με το YouTube και τη συγγραφή, το οποίο ήταν ένα όνειρο αυτό, το να ασχοληθώ με τη συγγραφή, που το είχα από νεότερη, το είχα από τα 20, 22, 23 χρόνια και έχτιζα πάνω σε εκείνο το όνειρο. Δηλαδή έκανα πράγματα ώστε κάποια στιγμή να είμαι σε θέση να μπορώ να γράψω. Δεν πραγματοποιούνται τα όνειρα και τα οράματα για το μέλλον μας από τη μια στιγμή στην άλλη. Χρειάζεται σταθερότητα, χρειάζεται σοβαρότητα, προγραμματισμός και συνεχής αυτογνωσία. Πού είμαι, πού βρίσκομαι, μου αρέσει εδώ που είμαι, μου αρέσει η δουλειά μου, με ευχαριστεί η δουλειά μου, με γεμίζει η δουλειά μου, με ικανοποιεί η δουλειά μου. Θα ήταν καλύτερη η ζωή μου αν είχα μια διαφορετική δουλειά κλπ. Ένα άλλο ερώτημα που είναι καλή ιδέα να θέσουμε στον εαυτό μας για τη δουλειά είναι: είμαι ευχαριστημένος από τη δουλειά μου, έχω μια υγιή σχέση με τη δουλειά μου, ή μήπως είμαι εργασιομανής και δεν χαίρομαι καθόλου τη ζωή και με απορροφάει η δουλειά μου, με άγχος κτλ. Τώρα για τις σχέσεις τις φιλικές και τις κοινωνικές. Τι ερωτήματα κάνεις στον εαυτό σου για το αν έχεις τους κατάλληλους ανθρώπους δίπλα σου και γύρω σου? Μου αρέσει να κάνω παρέα με αυτόν τον άνθρωπο? Όταν μου τηλεφωνά αυτός ο άνθρωπος, χαίρομαι, ευχαριστιέμαι, θέλω να μιλάω μαζί του, έχω όρεξη να μιλάω μαζί του, ή λέω αχ πάλι το τηλέφωνο, αυτός, δεν το απαντώ? Πώς νιώθω όταν βρίσκομαι με συγκεκριμένους ανθρώπους? Περνάει ευχάριστα η ώρα? Η συζήτηση, η κουβέντα είναι ενδιαφέρουσα? Βρίσκω νόημα στο να συναντήσω αυτούς τους ανθρώπους, ή το κάνω κατόπιν πίεσης, ή το κάνω επειδή με έχουν προσκαλέσει, ή το κάνω επειδή δεν έχω κάτι καλύτερο να κάνω, το κάνω υπό υποχρέωση? Τις ίδιες ερωτήσεις φυσικά κάνουμε και για τα οικογενειακά τραπέζια. Έχει περάσει μία μηχανή τώρα που ο κύριος έχει πειράξει νομίζω την εξάτμιση και ακούγεται. Λοιπόν, θέλω να πηγαίνω στα οικογενειακά τραπέζια, γουστάρω να μην συγκεντρώνω τα τραπέζια? Υπάρχουν κάποια τραπέζια που μπορώ να αποφύγω? Υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις της ευρύτερης οικογένειας που θα μπορούσα με τρόπο και κομψότητα να μην είμαι εκεί? Δικαιούμαστε να ζούμε τη ζωή μας όπως θέλουμε, όπως μας ευχαριστεί και όπως μας ικανοποιεί. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιούμε τα θέλω των άλλων και να ευχαριστούμε τους άλλους συνέχεια. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό να το εννοήσουμε, να το εντοπίσουμε και να προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε. Και στις ερωτικές σχέσεις, είμαι σε μια σχέση με το κέφι μου, είμαι με την όρεξή μου, είμαι σε μια ερωτική σχέση όπως εκείνο το απόσπασμα από το καινούριο μου βιβλίο που γράφω, που σας διάβασα στο live το βράδυ του 15 Αυγούστου. Όσοι δεν έχετε δει το live, αν σας ενδιαφέρει, δείτε αυτό το απόσπασμα. Κάπου προς το τέλος του live, έτσι, είναι μία ώρα και μία μισή ώρα είναι το live, περίπου στη μία ώρα ξεκινάω και διαβάζω ένα απόσπασμα από το καινούριο βιβλίο που γράφω για τον έρωτα, που περιγράφω ένα ζευγάρι το οποίο είναι μαζί χωρίς να είναι πραγματικά ερωτευμένοι. Ένα συμβατικό ζευγάρι, έχουν ερωτική σχέση, που δεν είναι ουσιαστικά συνδεδεμένοι ο ένας με τον άλλον, που δεν νιώθουν έντονη ερωτική έλξη, που δεν είναι ο ένας ο έρωτας του άλλου. Ή μήπως είναι έτσι ο γάμος μου, μήπως είναι έτσι η σχέση μου, μήπως μπήκα σε αυτή τη σχέση έτσι βαριεστημένα, χωρίς πραγματικά να γουστάρω? Είμαι ο εαυτός μου σε αυτή τη σχέση? Σε αυτή τη σχέση νιώθω ότι μπορώ να εξελίσσουμε πνευματικά και συναισθηματικά? Νιώθω πραγματική αγάπη για αυτόν τον άνθρωπο? Πώς νιώθω για το τέρι μου, τον, την σύντροφό μου? Πώς νιώθω? Νιώθω καλά συναισθήματα, είμαι ευχαριστημένη? Νιώθω όρεξη και χαρά να τους συναντήσω? Απολαμβάνω την ερωτική επαφή με αυτόν τον άνθρωπο? Ερωτήματα αλήθειας, ερωτήματα δύσκολα, ερωτήματα τα οποία βάζουν το μαχαίρι στο κόκαλο, τα οποία δεν τα κάνεις, δεν θα έχεις αυθεντική ζωή. Είχαμε κάνει ένα βίντεο Παρασκευής αγγλικό για το how to live an authentic life, πώς να ζεις μια αυθεντική ζωή, ζούμε μια αυθεντική ζωή? Είμαστε πραγματικό εαυτός μας? Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω ότι όλοι μας αναπόφευκτα θα περάσουμε περιόδους που δεν θα είμαστε 100% εαυτός μας, που δεν θα είμαστε εντελώς αυθεντικοί. Δύσκολες περιόδους, περιόδους πένθους ίσως, περιόδους θλίψης ή περιόδους ιδιαίτερων συνθήκων. Για παράδειγμα, όταν έχεις πολύ μικρά μωρά και είσαι γονιός,
χάνεις τον εαυτό σου αναπόφευκτα. Έχεις στιγμές που ξεχνάς ποιος είσαι, ξεχνάς τι θέλεις από τη ζωή σου. Και εκεί ο αγώνας, ο πνευματικός για να είσαι αυθεντικός είναι ακόμη μεγαλύτερος. Ή υπάρχουν κάποιες άλλες περίοδες, μιας ασθένειας δική σου, ενός αγαπημένου σου προσώπου, που βγαίνεις από τα νερά σου, που βγαίνεις από τη ζωή σου. Δεν μπορούμε να είμαστε πάντοτε στο 100% αυθεντικοί. Αν έχουμε όμως την έγνοια και αν έχουμε και την εντιμότητα να ερωτάμε τον εαυτό μας όταν τον βρίσκουμε. Γιατί έχει στιγμές που χάνουμε τον εαυτό μας. Και εγώ προσωπικά πολλές φορές χάνω τον εαυτό μου και τον έχανα και θα το χάνω και στο μέλλον. Είναι ανθρώπινο. Δεν υπάρχει τέλειος άνθρωπος. Δεν έχει τέλος αυτός ο δρόμος της αυτοεξέλιξης και της πνευματικότητας, κατά τη γνώμη μου. Μέχρι να πεθάνει ο άνθρωπος, δεν ξέρω μετά το θάνατο τι είναι, θα μάθουμε να πεθάνουμε. Μέχρι να πεθάνει ο άνθρωπος, έχει δυνατότητες να βελτιωθεί και να εξελιχθεί. Και κλείνοντας αυτό το βίντεο, με έκανε και μία ερώτηση η φίλη που έστειλε το σχόλιο για το NLP, το οποίο σημαίνει Neurolinguistic Programming. Και μου είπε ποια είναι η γνώμη μου. Το NLP δεν είναι κάτι που δεν ανήκει στη ψυχολογία, δεν είναι μια ψυχοθεραπευτική μέθοδος. Είναι μια μέθοδος που δεν είναι της ψυχολογίας, η οποία υπόσχεται πως θα σε βοηθήσει να αλλάξεις τη ζωή σου. Εγώ προσωπικά δεν θα την έκανα. Δεν είναι ψυχολογική μέθοδος. Αυτή την απάντηση έχω να δώσω. Και δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Ελάτε να σας προγραμματίσουμε τον εγκέφαλο να κάνετε τη ζωή σας τέλεια. Είναι σκληρός ο δρόμος της αυτογνωσίας, είναι δύσκολος ο δρόμος της πνευματικότητας, έχει όμως πάρα πολλά ωφέλη, τα οποία αξίζουμε όλοι να τα απολαύσουμε. Την αγάπη μου. Εύχομαι να ζούμε όσο πιο αυθεντικά γίνεται.